Πάνω από 30 φοιτητές συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης και Κοσμητεία Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, υπενθυμίζοντας πως μία μονάδα αίματος βοηθάει 3 συνανθρώπους μας. Η δράση με κεντρικό μήνυμα είναι η στιγμή να προσφέρουμε ζωή, έλαβε χώρα σήμερα 5η 23 Νοεμβρίου στον αύριο χώρο της παλιάς νομικής σχολής Κομωτινής και υποστηρίχθηκε από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομωτινής και την Κινητή Μονάδα Αιμοληψίας Αλεξανδρούπολης «Η Αγάπη Πάει Παντού». Ταυτόχρονα παρακινήθηκαν οι εθελοντές αιμοδότες να γίνουν και δότες αιμοπεταλίων. Σημερινή αιμοδοσία και ποιοι την οργάνωσαν? Λοιπόν, αυτό που είπα, γέμισε ο τόπος νιάτα, ήρθαν από τις 11.30 και μετά, κοιμούνται τα παιδιά τα περισσότερα, κάποιοι ήρθαν άφαγοι, τους στείλαμε να φάνε, όσοι δεν μπορούσαν τους κάναμε, σχεδόν 30 άτομα είναι καλά πιστεύω, θα ήμασταν ακόμη καλύτερα αν τα υπόλοιπα 10-15 άτομα, γιατί κλείσαμε πριν να φύγει η μονάδα, τα υπόλοιπα άτομα ερχόταν από τις 10 η ώρα, μήπως από εδώ θα βγούμε. Ναι, άτομα τα οποία ξέρεις και σηκώνονται από τις 11 και μετά. Υπήρχε ανταπόκριση, είναι μεγάλη. Αυτό διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Ακριβώς. Υπάρχουν αυτές οι δράσεις συναξιέπαινας και θα πρέπει και άλλοι σύλλογοι και φοιτητικοί σύλλογοι και όχι μόνο να παραδειγματίζονται, με φαντάζομαι, από αυτό. Το θέμα δεν είναι γνώμη τώρα, δεν είναι μόνο θέμα συλλόγων, παιδιά. Είναι ο άνθρωπος αν θέλει να δώσει αίμα. Δεν πάει να διοργανώνεις να βγάλεις 100 συλλόγους, ένα σύλλογος να είναι μόνο και 1000 εθελοντές. Γίνεται? Τι να το κάνω να υπάρχουν 150? Γνώμη μου τώρα, έτσι. Εγώ βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου. Από αυτούς που ανταποκρίνονται. Είναι ευαισθητοποιημένοι οι πολίτες αυτό? Ευαισθητοποιούνται μόνο όταν γίνει ένα τραγικό συμβάν. Δηλαδή στα ΤΕΜΠΗ το 90% ήταν άτομα που δίναν για πρώτη φορά, τα οποία δεν ξαναπατήσαν όμως. Γιατί? Δεν δίνεις μόνο μία φορά, δίνεις και άλλη φορά. Και αυτά τα άτομα που φοβούνται την πρώτη φορά ήρθαν για τα ΤΕΜΠΗ. Ωραία, εντάξει, okay, ήταν μία καλοκάγαθη κίνηση, δεν το συζητώ. Όμως δεν είναι μόνο τα ΤΕΜΠΗ που χρειάζονται αίμα. Τα παιδιά με τη μεσογειακή αναιμία, ένα σωρό άτομα, έτσι. Πού είναι όλοι αυτοί, πώς να το πω, αυτή η ανταπόκριση που λέτε.